Ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 του μήνα οι χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Σύμφωνα με τον νόμο, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περίοδου των εκπτώσεων, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή, 15 του Γενάρη. Ναι, είχαμε κάποια κίνηση, αλλά οπωσδήποτε επηρέασε τον κόσμο το κρύο. Προτίμησαν να μείνουν μάλλον στα σπίτια τους ο κόσμος και τα σχολεία γιατί ήταν κλειστά. Δεν έχει την κίνηση που περιμέναμε για πρώτη μέρα. Θεωρείτε πως οι τιμές θα είναι ελκυστικές για τον κόσμο ή θα προτιμήσει μήπως κάποια άλλη αγορά, θα προτιμήσει λόγω της οικονομικής κατάστασης πλέον, π.χ. για παράδειγμα τη Βουλγαρία ή... Όχι, όταν έχουμε εμείς εκπτώσεις αυτό το φαινόμενο δεν είναι και για Βουλγαρία και αυτά όχι, δεν το πιστεύω. Είναι πρώτη κύριο να έχει επάρκεια προϊόντων όλα τα μαγαζιά γιατί και τις γιορτές δεν δουλέψαμε πολύ καλά. Οπότε και οι εκπτώσεις είναι καλές. Κάποιος που θέλει να ψωνίσει είναι δελεαστικό τώρα. Φαντάζομαι λίγο επηρεάστηκαν από το κρύο, αλλά βγήκε ο κόσμος έξω. Ρωτάει τιμές, θέλει να μάθει τι ποσοστά εκπτώσεις υπάρχουν στα καταστήματα. Μια κίνηση σαν πρώτη μέρα ερωτήσεων υπήρχε. Αλλά φαντάζομαι ότι επηρέασε όντως ο καιρός, γιατί έχει πάρα πολύ κρύο. Και σε εμάς που είναι το αντικείμενο παιδικό, δεν μπορούμε να περιμένουμε πρώτη μέρα κάτι περισσότερο με τόσο κρύο. Παρ' όλα αυτά όμως δείξαν ενδιαφέρον. Άρα τις επόμενες μέρες αναμένουμε να υπάρξει μια καλύτερη κίνηση από ό,τι σήμερα. Πιστεύω ότι αν καλυτερεύσει ο καιρός, φυσικά ο κόσμος θα βγει, γιατί υπάρχουν και ανάγκες στα παιδιά. Επομένως και εμείς περιμένουμε και ο κόσμος θα βγει, πιστεύω. Κοιτάξτε, τώρα το αν κράτησε λεφτά, αυτό θα φανεί στις επόμενες μέρες. Σήμερα, σαν πρώτη μέρα, ο κόσμος βγήκε λίγο πιο αργά λόγω του κρύου, αλλά βγήκε. Εντάξει. Υπήρχε μια νορμάλ κίνηση, όχι όπως εκπτώσεων περίοδος, γιατί είναι και η πρώτη μέρα, είπαμε έτσι, και με κρύο μείον 3, μείον 5 που είχε η πόλη. Ευελπιστούμε να έχουν μείνει αυτοί που δεν ψωνίσανε τις γιορτές και έχουν κρατήσει κάποια χρήματα για τις εκπτώσεις, να ψωνίσουν και να μπορέσουμε και εμείς να ξεπληρώσουμε το εμπόρευμά μας. Των εκπτώσεων, αλλά είναι μόνο στο γράψιμο, είναι έτσι. Παιδιά, πολλές φορές το έχω πει ότι λεφτά δεν έχει ο κόσμος να βγει έξω να ψωνίσει. Και βλέπουμε ότι είμαστε σε μια πόλη η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη εμπορικά, διότι δεν τζιράρει η πόλη. Τώρα μιλάω για όλο τον εμπορικό κύκλο. Απλώς το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν στα μαγαζιά εμπορέματα, δεν υπάρχουν λεφτά στις τσέπες. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και αναγραφή και εμπορική προβολή ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερο από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προσθήκη του καταστήματος σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική προβολή, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης σε κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού. Γίνονται, μπορώ να πω, όλο το χρόνο και όχι μόνο στο δικό μου μαγαζί, σε όλα τα μαγαζιά. Ποιος δεν θα κάνει έκπτωση σε μια περίοδο που ο κόσμος υποφέρει? Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει χρήμα. Δεν υπάρχει χρήμα για να κυκλοφορήσει, δεν υπάρχει χρήμα για να πάρει το έξτρα, ίσως ακόμα και το αναγκαίο. Άρα θεωρείτε πως οι εκπτώσεις που γίνονται, οι τιμές είναι αρκετά ελκυστικές, απλά ο κόσμος δεν έχει πλέον να ξοδέψει? Οι τιμές ήταν πάντα καλές. Τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια. Ας πούμε έτσι, οι τιμές είναι πολλές φορές και ξεφτυλιστικές. Βλέπω ότι στα παπούτσια οι τιμές δεν έχουν ανέβει σχεδόν καθόλου. Μέσα στην πενταετία δεν υπήρχε καμία αύξηση, για να μην πω και παραπάνω. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το έξτρα εισόδημα ή δεν περισσεύει. Πολλοί φόροι, πολλή βενζίνα, πολύ το πετρέλαιο, όλα είναι τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα σηκώσει αυτός ο λαός. Είναι δύσκολο για τους εμπόρους, είναι ακόμα δυσκολότερο γιατί δανειζόμαστε για να αγοράσουμε και αυτά πρέπει να ξεπληρωθούν. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Άμα δεν έχεις τα λεφτά δεν μπορείς να κουνηθείς κιόλας. Εγώ το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι ότι αν έχει ο κόσμος λεφτά στην άκρη και θέλει να ψωνίσει, του περισσεύουν τα λεφτά, υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα στα μαγαζιά μας που μπορεί να μπει μέσα, να πάρει την κατάλληλη έκπτωση που πρέπει να πάρει και να μπορεί, ας πούμε, να... Αυτά που δεν πήρανε τα Χριστούγεννα, ας πούμε, και περιμένανε να βγουν να τα πάρουν τώρα. Γιατί σιγά σιγά όλα τα καλά τελειώνουν και μετά μπαίνουν
τα επιλογής που λέμε εμπορεύματα, τα οποία αυτά αρχίζουν στις προσφορές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουν μείνει ορισμένα κομμάτια που δεν έχουν πουληθεί στις εκδόσεις και μπαίνουν στην προσφορά. Αυτό είναι. Αλλά αν έχουν το χρήμα, ας βγουν να ψωνίσουν. Πιστεύετε ότι οι τιμές είναι άρα ελκυστικές για τον κόσμο? Θα υπάρξει αυτή η κίνηση, δηλαδή θα σκεφτεί ή θα προτιμήσει μήπως κάποια άλλη αγορά, δηλαδή? Εγώ νομίζω ότι η αγορά μας έχει και επάρκεια προϊόντων και καλές τιμές. Όλα τα καταστήματα, επειδή κάθε χρόνο λέμε ότι είναι δύσκολα, έτσι ήταν και φέτος. Επομένως, ο κόσμος αυτός που δεν βγήκε πριν τις γιορτές θα βγει σίγουρα αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό υπήρχε σήμερα αυτή η κινητικότητα στο να μάθουν ποσοστά εκπτώσεων. Υπάρχουν μεγάλα ποσοστά από ό,τι ξέρω και από ό,τι βλέπω κι εγώ. Επομένως, καλό θα είναι ο κόσμος να επισκεφτεί τα καταστήματά μας, να δει τα εμπορεύματα και να δει και τις τιμές μας.